Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε κοντά μαζί με τον δικτυακά μάλλον, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κρίκη, διοικητικό διευθυντή της MetLife στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για να συζητήσουμε λίγο την πορεία της MetLife αλλά και της αγοράς σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε στο τέλος του 2020 και εν μέσω του δεύτερου μεγάλου κύματος της πανδημίας. Κύριε Κρίκη, μας ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στο νέο από κοντά. Μακάρι και να περάσει γρήγορα όλη αυτή η ταλαιπωρία, η οποία έχει φέρει και μεγάλη ταλαιπωρία και αλλαγές και στην αγορά μας, αλλά αυτό καλύτερα να μας πείτε εσείς τις λεπτομέρειες. Να ξεκινήσω όμως την κουβέντα λίγο από εσάς. Είστε διοικητικός διευθυντής στη MetLife. Πόσο καιρό είστε καταρχάς στη MetLife και ποια είναι η πορεία σας στον κλάδο? Είμαι στη MetLife εδώ και 11 χρόνια και είχα την τύχη να έρθω σε αυτή την εταιρεία λοιπόν πριν 11 χρόνια, έχοντας ένα background από marketing και οικονομικές σπουδές στη συνέχεια. Δούλεψα σε κάποιους άλλους κλάδους, αλλά για καλή μου τύχη βρέθηκα στην εταιρεία αυτή. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου ήμουν ο διευθυντής αποζημιώσεων της εταιρείας. Έπειτα ανέλαβα την διεύθυνση της εξυπηρέτησης των πελατών και πλέον βρίσκομαι από τη θέση και υπηρετώ την εταιρεία από τη θέση του διοικητικού διευθυντή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Αρκετά ενδιαφέρον και έχετε μία πορεία, άρα γνωρίζετε αρκετά καλά τα πράγματα. Να πάμε λοιπόν στο σήμερα και να δούμε τι συμβαίνει και στο δικό σας τρόπο λειτουργίας, στη MetLife, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά ομολογουμένως, και στο πώς έχετε ανταπεξέλθει και πώς έχετε προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Πώς δηλαδή διαχειριστήκατε την πρόκληση σε οργανωτικό επίπεδο? Ναι, πράγματι είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, δεν έχει επηρεαστεί από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και για μας η πρόκληση ήταν αρκετά μεγάλη και κυρίως προέρχεται από το γεγονός ότι έπρεπε πλέον να λειτουργήσουμε από απόσταση. Επικεντρωθήκαμε από τις πρώτες ημέρες που αυτή η πανδημία είχε και στη χώρα μας και από τον πρώτο lockdown που έγινε το Μάρτιο. Από την αρχή λοιπόν επικεντρωθήκαμε σε τρία σημεία. Το πρώτο ήταν να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών έναντι των ασφαλισμένων μας. Το δεύτερο σημείο είχε να κάνει με την υποστήριξη των δικτύων πωλήσεων. Θέλαμε να τους υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το τρίτο ασφαλώς είναι η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, δηλαδή πώς θα διαχειριζόμασταν τα θέματα τα οποία αφορούν τον οργανισμό μας σε καθημερινή βάση. Αρκετά μεγάλες προκλήσεις λοιπόν πράγματι και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ επιτυχημένη μετάβαση παρόλα αυτά σε αυτό το νέο πλαίσιο τηλεργασίας πλέον που όλοι γνωρίζουμε και αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την γενικότερη οργάνωση της εταιρείας. Στη MetLife έχουμε εκπονήσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, όπως το αποκαλούμε, όπου κάθε χρόνο επιλέγουμε μία εβδομάδα και εκτελούμε όλες μας τις λειτουργίες μας. Στην ουσία λειτουργεί όλος ο διοικητικός μηχανισμός, όχι από τα κεντρικά γραφεία που είναι η βάση μας, αλλά από κάποια άλλη τοποθεσία, ακριβώς ως μια άσκηση προετοιμασίας για οτιδήποτε θα μπορούσε να λάβει χώρα και δεν θα μας επέτρεπε να βρισκόμαστε στην εταιρεία για να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους και τα δίκτυά μας. Άρα αυτό μας έδωσε ένα πλεονέκτημα ετοιμότητα. Το δεύτερο κομμάτι ασφαλώς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Νομίζω ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το σημαντικότερο asset της εταιρείας μας αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους που την αποτελούν, από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο μηχανισμό μας, είτε στο δίκτυο πωλήσεων μας, είτε στις διοικητικές υπηρεσίες. Και αυτό δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα μας έχουν έτσι βαθιά τεχνογνωσία ή πολυετή εμπειρία γύρω από τον ασφαλιστικό κλάδο. Αφορά και το γεγονός ότι αντιμετωπίσουν τα πράγματα με ενσυναίσθηση και με πολύ ψηλό αίσθημα ευθύνης.
Και εγώ ίδιος άλλωστε δεν κρύβω ότι είμαι υπερήφανος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας ανθρώπων. Και όπως αποδείχθηκε στην πράξη, κανένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας ή κανένα σχέδιο γενικότερα, θα πω εγώ, δεν μπορεί να εκτελεστεί με ακρίβεια αν δεν αφοσιωθούν σε αυτό άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες ικανότητες να το υπηρετήσουν. Το τρίτο κομμάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης είναι αυτό της τεχνολογίας. Η αλήθεια είναι ότι επενδύουμε αρκετά στην τεχνολογία, είτε σε χρήματα είτε σε χρόνο. Και είχαμε και κάποιες, προετοιμαζόμασταν ούτως ή άλλως στο να λανσάρουμε κάποια ψηφιακά εργαλεία μέσα στο 2020, αλλά αυτή η κρίση μας ανάγκασε εντός εισαγωγικών να τα λανσάρουμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχαμε στοχεύσει. Μας βοήθησαν λοιπόν αρκετά και αυτά στο να υποστηρίξουμε και τα δικιά μας και να διασφαλίσουμε ότι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα παραμείνει στα ίδια γνωστά επίπεδα. Μάλιστα, μιλήστε λίγο για ψηφιακά εργαλεία. Γνωρίζουμε ότι η MetLife έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εδώ και αρκετά χρόνια. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η διαδικασία σήμερα? Ναι, πράγματι, εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, όπως είπα και πριν, επενδύουμε στο κομμάτι της τεχνολογίας. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε πριν από 7 χρόνια την έννοια της ηλεκτρονικής αποζημίωσης στη χώρα. Εμείς αποκαλούμε την πλατφόρμα αυτή eClaims και είναι μια πλατφόρμα που στην ουσία τη διαθέτουμε στους ασφαλισμένους σωματικού χαρτοφυλακίου, μέσω της οποίας ο εκάστοτε ασφαλισμένος μας μπορεί να υποβάλει τα έξοδα μιας αποζημίωσης, να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και να τα αποστείλει μέσα σε 1-2 λεπτά μέσω της καταχώρησης από την πλατφόρμα αυτή σε εμάς, ας το πούμε έτσι, όπου στην πραγματικότητα δεν είμαστε εμείς που κάνουμε την αξιολόγηση του περιστατικού, αλλά αλγόριθμοι οι οποίοι καταλήγουν στο σχετικό συμπέρασμα και έτσι μέσα σε 1-2 ημέρες καταβάλλεται και το χρηματικό αντίτιμο, όπως αυτό απορρέει από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολέου, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε ασφαλισμένου μας. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία έτυχε πολύ θερμής υποδοχής στο ομαδικό μας χαρτοφυλάκιο, τόσο από τους εργοδότες, αφού μιλάμε για ομαδικές ασφαλίσεις, όσο και από τους εργαζομένους, παύλα ασφαλισμένους μας, διότι εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο αφενός και αφετέρου διασφαλίζει στον ύψιστο βαθμό την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που περιέχει μια τέτοια διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η πληθώρα των αποζημιώσεων που λαμβάνουμε στο ομαδικό χαρτοφυλάκιο έρχεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Έχουμε φτάσει τις 400.000 αιτήσεις αποζημίωσης πλέον σε όλα αυτά τα χρόνια να έχουν διεκπαιρεωθεί από την πλατφόρμα και βλέπουμε ότι ο ρυθμός αυτός μπαίνει αυξανόμενος στους μήνες πλέον που διανύουμε και από τότε που μάλιστα ήρθε δυστυχώς αυτή η υγειονομική κρίση. Βλέπουμε πόσο πολύ στρέφονται οι καταναλωτές και ως εκ τούτου και οι δικοί μας ασφαλισμένοι στα ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός της πλατφόρμας των eClaims, η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς και καθημερινά σχεδόν πλέον από εμάς, αυξάνοντας τις λειτουργίες της, έχουμε και προς διάθεση των ασφαλισμένων μας, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό χαρτοφυλάκιο, την πλατφόρμα των e-services. Αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία αρχικά εισαγάγαμε το 2014, πλέον έχουν βγει αρκετές εκδόσεις αναβαθμίσεις της πλατφόρμας αυτής. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να έχει και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Χαρακτηριστικά μπορεί να παρακολουθεί βασικούς δείκτες των ασφαλιστηρίων συμβολέου του, τις αξίες που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια τα συμβόλαια για εκείνον, είτε είναι από τα αμυντικά, είτε είναι στα ταξιδιωτικά συμβόλαια. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις ασφαλιστικές του καλύψεις και ασφαλώς λαμβάνει ενημερώσεις από την εταιρεία σε σχέση με υπηρεσίες ή προϊόντα που τον αφορούν. Και εκεί πραγματικά βλέπουμε μια συνεχόμενη αύξηση της χρήσης που πιστοποιεί και την χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πλέον ο μέσος καταναλωτής και για τη δική μας αγορά ασφαλισμένος,
θέλει γρήγορη έτσι, πρόσβαση σε πληροφορίες, θέλει άμεση συνδιαλλαγή, θέλει ευκολία, θέλει να εξοικονομεί χρόνο. Και πλέον είμαστε στη θέση να έχουμε πάνω από 300.000 μοναδικούς επισκέπτες σε ετήσια βάση στην πλατφόρμα. Όπου και εκεί, όπως αντίστοιχα και στην πλατφόρμα των Eclays, βλέπουμε την αύξηση αυτή πλέον μήνα με το μήνα. Δεν κρύβω ότι για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο τεχνολογικό μας εργαστήριο. Πολύ συχνά θα μας βρείτε εκεί. Αυτή τη φορά κοιτάμε λίγο πιο μπροστά, κοιτάμε το 2021. Σε αυτό που πλέον στοχεύουμε είναι στο να πάμε ένα βήμα παρακάτω το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών και να θέσουμε τη βάση σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον στην εξυπηρέτηση, που δεν είναι άλλο από το self-service capabilities, δηλαδή τη δυνατότητα που μπορεί να έχει ο κάθε ασφαλισμένος να πραγματοποιεί στον τόπο που βρίσκεται και στον χρόνο που θέλει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κατά τον τρόπο που εκείνος θέλει, με ευκολία και ασφαλώς πάντοτε με την συμβουλή και με την αιγίδα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Λοιπόν, τώρα ποια είναι τα νέα εργαλεία που έχετε ενεργοποιήσει στη διάρκεια αυτής της πανδημίας? Ναι, έχοντας έτσι χτίσει όλη αυτή την τεχνογνωσία και την εμπειρία γύρω τα ψηφιακά εργαλεία, δεν θα μπορούσαμε και κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης παρά να ενεργοποιήσουμε κάποια από αυτά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε και εμείς από την πλευρά μας τόσο στην υποστήριξη των δικτύων όσο και στην υποστήριξη των ασφαλισμένων μας. Στην ουσία, και να το πάμε λίγο στη λεπτομέρειά του και πιο πρακτικά, ήδη από το Μάρτιο λανσάραμε το e-policy, δηλαδή την ηλεκτρονική αποστολή των όρων απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχει δηλώσει ο εκάστοτε ασφαλισμένος μας. Και επιπλέον λανσάραμε ένα εξαιρετικό εργαλείο που συνδράμει στην ουσία στο δίκτυο πωλήσεων, το Met Plan. Το Met Plan, που θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω, είναι ένα εργαλείο το οποίο στην ουσία ψηφιοποιεί όλη την διαδικασία της πώλησης ενός ατομικού προϊόντος. Είναι στην ουσία αυτό που λέμε ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης, ή για να το πω διαφορετικά, ένα οικοσύστημα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να προβεί στην ανάλυση αναγκών live εκείνη τη στιγμή μαζί με τον υποψήφιο προς ασφάλιση, να εντοπίσει εκείνες τις ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να συμβουλέψει για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες και ποια είναι η γκάμα προϊόντων που μπορεί να μιλήσει σε αυτές. Επίσης, σε live περιβάλλον να μπορεί να κοστολογήσει λύσεις και διαφορετικά προϊόντα και έτσι στην ουσία να υπάρχει μια διάδραση κατά τη στιγμή της πώλησης ενός ατομικού ασφαλιστηρίου, η οποία στην ουσία ενεργοποιεί περισσότερο και τον υποψήφιο προς ασφάλιση στο να αντιληφθεί λίγο καλύτερα αυτό που θέλουμε όλοι μας, δηλαδή ποια είναι αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα, με ποιο τρόπο τον εξυπηρετούν, γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Ασφαλώς και η διαφάνεια είναι κάτι που θέλουμε και σαν αγορά ένας παράγοντας που θέλουμε να τον βελτιώνουμε συνεχώς, οπότε τόσο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να ελευθερώνει λίγο τα χέρια του κατά τη διάρκεια της ατομικής πώλησης και έτσι να βρίσκει περισσότερο χρόνο να μιλάει και να συμβουλεύει κατά τη διαδικασία αυτή, όσο και ο ασφαλισμένος κατανοεί αρκετά καλύτερα τι είναι όλο αυτό το οικοσύστημα των ασφαλιστικών προϊόντων και πώς μπορεί αυτό να τον βοηθήσει τον ίδιο. Άρα ένα εργαλείο που βοηθάει ποικιλοτρόπως και βοηθάει εν τέλει και στην γρηγορότερη έκπτωση των ασφαλιστηρίων συμβολέων, αφού μέσα από την πλατφόρμα συλλέγονται όλες οι κατάλληλες πληροφορίες και έπειτα ακολουθεί η αποστολή των ηλεκτρονικών συμβολέων, των όρων με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως λέγαμε και πιο πριν. Άρα ψηφιοποιήθηκε όλη η διαδικασία της πώλησης με πολλαπλά ωφέλη για αρκετές πλευρές. Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η ασφάλιση είναι ένας κλάδος ο οποίος στηρίζεται πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προσωπική επαφή και στην σχέση και στην αλληλεπίδραση που έχει και ο διαμεσολαβητής με τον ασφαλισμένο και τον πελάτη. Πώς λοιπόν η ανάπτυξη αυτών των ψηφιακών εργαλείων και μέσων που έχετε επηρεάζει αυτή την αλληλεπίδραση?
Θα έλεγα ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι ορίζουν, μπορώ να πω, το ρυθμό της κούρσας. Η τεχνολογία ασφαλώς έρχεται να συνδράμει, έρχεται να βοηθήσει, έρχεται να υποστηρίξει. Τη θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική, κυρίως στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ζούμε σε μια εποχή που οι ανάγκες των ανθρώπων μεταβάλλονται συνεχώς, είτε λόγω της ηλικίας των ιδίων ανθρώπων, είτε λόγω των άλλων εξωγενών παραγόντων, και μαζί με τις ανάγκες αυξάνουν ασφαλώς και οι επιλογές, έτσι. Οπότε, τώρα όσο ποτέ, νομίζω παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο η συμβουλή που μπορεί να δώσει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σε σχέση με το πώς αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ποια είναι αυτά τα προϊόντα και ποιες είναι αυτές οι ομπρέλες καλύψεων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακριβώς στο να στοχεύσουν στην ορθή κάλυψη των αναγκών αυτών και πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται η τεχνολογία στην ουσία να απελευθερώσει χρόνο μη παραγωγικό, θα έλεγα εγώ, κάποιες φορές από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ώστε εκείνος να μπορεί απρόσκοπτα να ασχολείται με αυτό που ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα, που είναι η συμβουλή προς τον ασφαλισμένο και η εξαιρετική αξία που μπορεί να δώσει διαχρονικά στη ζωή ενός πελάτη μας. Μάλιστα. Τώρα η χρονιά με όλες αυτές τις δυσκολίες που είχε έρχεται σιγά σιγά στο τέλος της και τώρα θέλω να ρωτήσω πώς πιστεύετε θα τα πάτε. Θα πιάσετε τους στόχους σας, σε τι σημείο βρίσκεστε, πώς θεωρείτε θα κλείσει η χρονιά. Εντάξει, πάντοτε υπάρχουν στόχοι. Ποτέ δεν γνωρίζεις από την αρχή της χρονιάς τι μπορεί να συμβεί και διαθετείς τους στόχους. Και προσπαθείς ασφαλώς πάντοτε, ανεξαρτήτως με τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον, να είσαι κοντά σε αυτούς. Κανείς δεν περίμενε αυτή την υγειονομική κρίση. Όπως επίσης κανείς δεν περίμενε ότι θα έχουμε μια τόσο μια εξαιρετική απόδοση, θα έλεγα, στη χρονιά αυτή. Είμαστε πολύ κοντά στα περσινά μας νούμερα. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της οργάνωσης του μηχανισμού μας, αλλά και της εξαιρετικής απόδοσης που έχει το δίκτυο πωλήσεων. Ασφαλώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά όταν μιλάμε για μια χρονιά στην οποία συνέβησαν πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε, κανένας από εμάς, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτό που έχει επιτευχθεί και να κοιτάζουμε ως συνήθως το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία. Κύριε Κρίκη, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ και να έχετε καλή συνέχεια.